self-test και τι πρέπει να γνωρίζουμε. Οι ενήλικες μπορούμε να διενεργήσουμε το self-test μόνοι μας ή με βοήθεια εάν είναι αναγκαία. Ανήλικοι άνω των 13 ετών διενεργούν το τεστ υπό την επίβλεψη των γονέων τους ή των νόμιμων κηδεμόνων τους. Ανήλικοι κάτω των 13 ετών, το τεστ τους διενεργείται μόνο από ενήλικες. Αφού προμηθευτείτε το τεστ από το φαρμακείο, βεβαιωθείτε ότι παραλάβατε σακούλα αλουμινίου με δοκιμαστική ταινία, σωληνάριο διαλύματος και σταγονομετρικό πόμα, καθώς και αποστηρωμένο βαμβακοφόρο στυλαιό. Πριν πραγματοποιήσετε το τεστ, πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι ή χρησιμοποιήστε ένα απολυμαντικό χεριών. Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια που θα τοποθετήσουμε το τεστ. Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης στην πίσω πλευρά της σακούλας. Μην χρησιμοποιήσετε το τεστ εάν η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει. Ανοίξτε τη σακούλα αλουμινίου κατά μήκος της διάτρητης γραμμής και βγάλτε τη δοκιμαστική ταινία και το σακουλάκι με το ξηραντικό. Φυσάμε καλά τη μύτη μας και ξαναπλένουμε σχολαστικά τα χέρια μας. Αφαιρέστε το στυλαιό από τη συσκευασία, τραβώντας και τα δύο πτερύγια της πλαστικής μεμβράνης. Μην αγγίξετε το στυλαιό παρά μόνο από τη λαβή. Γύρετε το κεφάλι σας ελαφρά προς τα πίσω. Εισάγετε το στυλαιό στο ρουθούνι σε βάθος περίπου 2 εκατοστών. Περιστρέψτε το στυλαιό για περίπου 10 έως 15 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε τα ίδια βήματα και στο άλλο ρουθούνι. Εισάγετε τον στυλαιό στο σωληνάριο που περιείχε το ρυθμιστικό διάλειμμα. Περιστρέψτε τον περισσότερες από 10 φορές. Κρατήστε πατημένο το σωληνάριο και τραβήξτε το στυλαιό προς τα έξω. Τοποθετήστε το σταγονομετρικό πόμα πάνω στο σωληνάριο διαλύματος και πιέστε αρκετά. Στάξτε ακριβώς 4 σταγόνες στο φρεάτιο δείγματος. Συμπιέστε για το σκοπό αυτό εάν χρειαστεί ελαφριά το σωληνάριο. Εκκινήστε το χρονόμετρο και διαβάστε το αποτέλεσμα μετά από 15 έως 30 λεπτά. Για έγκυρο αποτέλεσμα θα πρέπει στο ΣΕ να εμφανιστεί μία ροζ παύλα. Εάν είναι θετικό, θα εμφανιστεί και μία ροζ παύλα στο ΤΑ. Απορρίψτε τα εξαρτήματα των self-test μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.